κοχύλια με σουρωτό πάρου και λαχανικά. Σήμερα λοιπόν θα κάνω μια καταπληκτική συνταγή με ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανος, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει από ένα συνεταιρισμό σε ένα όμορφο νησί, εξαιρετικό, το οποίο στέκεται και από μόνο του. Αν το αλείψετε σε ψωμί, το βάλετε σε μια σαλάτα, το βάλετε σε ένα σάντουιτς, αλλά και μαγειρεύεται. Θα κάνουμε λοιπόν μια συνταγή με το σουρωτό πάρου, ένα καταπληκτικό φρέσκο τυρί, αληφώδες τυρί, από αγελαδινό γάλα, το οποίο εμείς σήμερα θα το μαγειρέψουμε μέσα σε πάρα πολύ ωραία μακαρόνια. Έχω διαλέξει λοιπόν να κάνουμε κοχυλάκια. Είναι ένα ζυμαρικό το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο, ρουφάει τη σάλτσα μέσα του, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Και θα το κάνουμε πολύ ωραία μεσογειακά λαχανικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως πάντα, βράζοντας το ζυμαρικό. Άρα μάτι, δυνατή φωτιά, νερό από το βραστήρα. Για να ξεκινήσουμε το βρασμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν βράσετε τα μακαρόνια να διαβάσετε τις οδηγίες που έχουν οι συσκευασίες των ζυμαρικών, γιατί κάθε ζυμαρικό έχει διαφορετικό προτινόμενο χρόνο βρασμού. Και επειδή τα κοχυλάκια είναι ένα ζυμαρικό το οποίο βράζει αρκετά γρήγορα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάσουμε και να προσέξουμε. Όση ώρα περιμένουμε το νερό να βράσει, θα πάμε σε ένα τηγάνι, σε χαμηλή θερμοκρασία και θα ξεκινήσουμε τη συνταγή καβουρδίζοντας το κουκουνάρι. Το κουκουνάρι είναι ένας πάρα πολύ νόστιμος και πολύτιμος ξηρός καρπός. Έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, καταπληκτική γεύση και βγάζει τα πολύ ιδιαίτερα και ωραία αρώματά του αφού καβουρδιστεί. Και αφού καβουρδιστεί σωστά, θέλει χαμηλή θερμοκρασία, θέλει αρκετό ανακάτεμα, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να κάνουμε ένα ωραίο και ομοιόμορφο καβούρδισμα. Το νερό έχει βράσει, ρίχνουμε τα κοχυλάκια μέσα. Μας βοηθάει πάρα πολύ στο μαγείρεμα η επαγωγική εστία της Samsung, η Flexion Plus. Μαγειρεύει πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία και πολύ μεγάλη χρήση συσκευών ταυτόχρονα λόγω της ενιαίας επιφάνειας. Καβουρδίζουμε λοιπόν το κουκουνάρι μας, ανακατεύουμε λίγο τα ζυμαρικά. Γενικώς τα κοχυλάκια είναι ένα ζυμαρικό το οποίο βράζει εύκολα, γρήγορα, δεν κολλάει, δεν σπάει. Και όση ώρα περιμένουμε το κουκουνάρι να καβουρδιστεί, θα πάμε και θα κόψουμε ωραίες λωρίδες από πιπεριά φλωρίνης, ένα πάρα πολύ ωραίο λαχανικό, το οποίο είναι ψημένο. Θα πάμε και θα κόψουμε μικρά μπουκετάκια από μπρόκολο και θα τα ετοιμάσουμε για να μπουν στο τηγάνι να σοταριστούν. Το κουκουνάρι έχει αρχίσει και καβουρδίζεται, βάζουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Δείτε πώς σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Όσο το κουκουνάρι καβουρδίζεται, θα πάμε και θα ρίξουμε μέσα κρεμμύδι ψιλοκομμένο και ωραίες σκελίδες σκόρδο. Θα βάλουμε την πιπεριά φλωρίνης μαζί με τον μπρόκολο. Ανακάτεμα. Το κολοκύθι, το οποίο το έχουμε κόψει σε μικρά κυβάκια. Ωραίο ξύσμα από λεμόνι. Είναι μια συνταγή η οποία είναι αρκετά μεσογειακή. Έχει πάρα πολλά μεσογειακά στοιχεία. Ροδέλες ελιάς. Ωραία φύλλα βασιλικού, τα οποία τα κόβουμε με το χέρι. Μαζί με το ξύσμα θα βάλουμε και χυμό από ένα λεμόνι. Και ενώ εδώ θα μπορούσαμε τώρα να σβήσουμε με ένα ωραίο λευκό κρασί, εμείς θα πάμε και θα βάλουμε νερό από τα μακαρόνια.
Θα πάμε και θα αλατίσουμε τώρα τη συνταγή μας. Θα βάλουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο κουρκουμά. Πάρα πολύ ωραίο μπαχαρικό, το οποίο θα μας δώσει και άρωμα αλλά και χρώμα. Αφού έχω βάλει λοιπόν τον κουρκουμά, θα πάω και θα βάλω μια καλή κουταλιά από σουρωτό πάρου, ένα τυρί που φτιάχνεται στον αγροτικό συνεταιρισμό πάρου. Είναι ένας από τους πιο παλιούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, με πάνω από έναν αιώνα ιστορία. Το τυρί γίνεται μεγάλα που προέρχεται αποκλειστικά από την Πάρο, από αγελάδες που τρέφονται κατά κύριο λόγο σε βοσκοτόπια του νησιού. Ένα λευκό αληφώδες τυρί, χαμηλά λιπαρά, πάρα πολύ νόστιμο, τρώγεται και ομό αλλά και μαγειρεύεται. Δείτε τι ωραία που κρεμάρει, που μπαίνει μέσα στη σάλτσα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και δένει τη σάλτσα μας και δίνει εκείνα τα στοιχεία που θέλουμε για να γίνει το φαγητό νόστιμο. Θα πάρουμε λοιπόν με μία τρυπητή κουτάλα και θα βάλουμε μέσα στη σάλτσα μας τα κοχύλια, τα ζυμαρικά, τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα. Και πάμε λοιπόν και κάνουμε το τελευταίο βράσιμο στα κοχύλια μέσα στη σάλτσα. Αυτό που θέλουμε είναι το κοχύλι να βράσει, να φτάσει στο σημείο του αλντέντε, να τραβήξει τη σάλτσα όλη μέσα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα τέλειο γευστικό αποτέλεσμα. Το σουρωτό σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε τη σάλτσα πιο δεμένη, στο να δέσει όλες τις διαφορετικές γεύσεις που βάλαμε μέσα. Αυτή λοιπόν νομίζω ότι είναι η επιτομή της μεσογειακής συνταγής, της μεσογειακής κουζίνας, με υλικά τα οποία είναι φρέσκα, είναι νόστιμα, είναι απλά, έχουν γρήγορο χρόνο μαγειρέματος και είναι η επιτομή της διατροφικής αξίας. Ωραίο βαθύ πιάτο λοιπόν, δείτε τι ωραία χρώματα έχω μέσα στο τηγάνι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν το φαγητό έχει ωραία χρώματα. Υγιεινό, θρεπτικό και νόστιμο.